με το θέμα της παιδείας. Έχει θέσει ο κόσμος πολλά ερωτήματα, τα οποία θα σας τα μεταφέρω όπως τα λένε. Φυσικά είναι ευπρεπείς οι άνθρωποι και ρωτάνε όχι για να κάνουν εντύπωση, αλλά για να μάθουν, κύριε φίλοι. Τι σκέφτεστε? Γιατί λιγάκι μας έχετε μπερδέψει, η αλήθεια είναι. Εσάς ή τους ακροατές σας ή τους τηλεθεατές σας? Η κοινωνία. Δεν νομίζω. Πώς? Είναι πολύ σαφή τα πράγματα, βγαίνουν αποφάσεις, νόμοι, υπουργικές αποφάσεις. Είστε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται και είναι, επειδή μιλήσατε για την νομιμοποίηση των πτυχίων των κολεγίων, είναι εάν, σαν υπουργός παιδείας τώρα μιλάμε, εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρχουν αλλαγές στο Σύνταγμα που θα έρθουν αργότερα και θα γίνει πρόταση από τον κύριο Τσίπρα 24 Ιουλίου, πάει να πάρει και την γιορτή της Δημοκρατίας από δεξιά ακόμα, πέρα από τα μνημόνια. Ρωτάνε για τα ξένα πανεπιστήμια, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εάν η άποψή σας είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν στην Ελλάδα αυτοί οι οργανισμοί για να αποφύγουμε την διαρροή φοιτητών στο εξωτερικό και βεβαίως χρήματος στο εξωτερικό. Εάν έχετε άποψη γι' αυτό, αν έχετε τέλος πάντων κατασταλάξει. Δύο που έχουν τεθεί. Το πρώτο θέμα είναι αυτό που λέτε, αν θα αλλάξουμε το Σύνταγμα, το άρθρο 16, για να λειτουργήσουν ιδιωτικά ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Απαντώ ευθέως. Δεν θα το αλλάξουμε. Για ποιους λόγους? Έχει διεξοδικά συζητηθεί. Για ποιο λόγο δεν θέλουμε να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα? Μην την κάνουμε την κουβέντα ξανά. Όχι, απλώς να το λέτε στον κόσμο. Είναι σαφής η άποψή μας στο θέμα αυτό. Θέλουμε αντιθέτως να ανοίξει η δημόσια εκπαίδευση και η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αίτημα πολλών παιδιών, οικογενειών, χωρίς να ξοδεύονται στα φροντιστήρια, να σπουδάζουν. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που κάνουμε στη χώρα μας. Σε φάσεις τώρα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πάντως, η δική σας άποψη αυτό ήταν να μην υπάρχει εξεταστικό σύστημα στο τέλος. Δηλαδή, να καταργηθεί το εξεταστικό. Θα υπάρχει διαδικασία επιλογής, αλλά όχι εξετάσεις που γνωρίζουμε. Βέβαια. Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ και λένε. Δεύτερον θέμα που τέθηκε, συγγνώμη να το. Ναι, γιατί, να τα απαντάτε γρήγορα για να τα ακούσετε. Δεν ξέρετε τα θέματα, γι' αυτό σας το λέω. Μην τα μπερδεύουμε. Το θέμα των κολεγίων. Εδώ δεν μιλάμε για ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών, αλλά για αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Υπάρχει νομοθεσία. Δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν διαλύσει το σύστημα αυτό που θα έκανε τον έλεγχο και έχουμε ουρά 3.000 παιδιών. Είχαμε ένα θέμα στο New Post γι' αυτό. Και εμείς μέχρι το τέλος του χρόνου, επαναλαμβάνω. Υπάρχει έκθεση για αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί δεν τους αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι η διάλυση που μας κληροδότησαν οι προηγούμενοι. Τι θα γίνει με αυτό, κύριε Φίλη? Μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσει το αρμόδιο όργανο, το Συμβούλιο Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Και θα έχουμε αποφάσει για αυτόν τον κόσμο. Μισό λεπτό. Τώρα πάμε να δούμε αν μπορείτε, λέει, να μας βεβαιώσετε πως με τις αλλαγές που προωθείτε στο Δημοτικό και στα ολοήμερα, τα ολοήμερα θα λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα. Εάν είναι έτοιμο, αν μπορεί να γίνει και αν από την πρώτη μέρα θα λειτουργήσει αυτό. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε τώρα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τα ολοήμερα σχολεία θα είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε δύο γονείς εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι, είτε δεν είναι. Δεν τα κλείσατε τώρα. Τον κύριο Μητσοτάκη ρωτήστε. Λοιπόν, θα λειτουργήσουν αναβαθμισμένα τα ολοήμερα σε όλη τη χώρα. Και ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει φέτος είναι ότι υπάρχουν σχολιά δημοτικά που θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα μαθημάτων σε όλη τη χώρα. Όχι σε εισαγωγικά κάποια προνομιούχα στις πόλεις και τα άλλα στις μικρότερες πόλεις και στην επαρχία του πετάμου, στη γωνία. Όχι. Όλα τα παιδιά θα έχουν ένα πρόγραμμα ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει εκπαιδευτική ισότητα. Θα τελειώνουν στο εξάωρό τους και όσα θέλουν θα συνεχίζουν και στο ολοήμερο. Γιατί εξάωρο και όχι εφτάωρο όπως γίνεται στο ένα στα τρία σχολεία? Στο ένα από τα τρία σχολεία είναι εφτάωρο σήμερα. Διότι το εφτάωρο είναι δυσβάστακο για τα παιδιά τα μικρά και μάλιστα σε κτίρια τα οποία δεν είναι λειτουργικά. Ήταν άλλωστε αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας επί χρόνια, όταν η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε αυτό το πείραμα των ΕΑΕΠ με χρήματα όχι του ελληνικού κράτους, αλλά με ΕΣΠΑ τα οποία τελειώσανε. Τελειώσαν, οπότε μετά δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Έτσι με ξένα κόλληβα κάναμε μνημόσυνα. Περί αυτού πρόκειται. Ήταν ένα αίτημα των εκπαιδευτικών όρων, όχι 7ωρο. 6 ώρες κάθε μέρα. Σωστό αίτημα. Το ικανοποιούμε εμείς σήμερα, όχι για λόγους περικοπών όπως αναφέρετε, αλλά για λόγους εκπαιδευτικής αντίληψης. Επομένως, να κάνω μια παρατήρηση. Το Σεπτέμβριο τα σχολιά, αυτή είναι η μάχη που δίνουμε. Τα βιβλία ήδη πήγαν, σας είπα.
Η μάχη είναι με όλους τους δασκάλους να λειτουργήσουν. Πηγαίνουν, είπατε. Πηγαίνουν, βέβαια. Ναι, άλλο, πήγανε, πήγαινε, καλό. Σε 10 μέρες θα σας πω ότι πήγαν κιόλας. Μακάρι, λοιπόν, να το πείτε. Μακάρι, λέω, το λοιπόν, θέλουμε, μακάρι. Κάντε ένα ρεπορτάζ, ελέγξτε. Θα το κάνουμε. Όταν πηγαίνουν, σημαίνει τυπωμένα έτοιμα. Κυρίες και κύριοι, επειδή τα θέματα αυτά είναι πολύπλοκα και υπάρχουν και εξειδικεύσεις σε αυτά τα θέματα, κύριε Υπουργέ, μου το επιτρέψετε. Βεβαίως. Παρακαλούμε να στέλνετε τα μηνύματά σας και παρακαλώ την κυρία Νουσάκη να τα, και την Δία Τιμούλου να τα συλλέγουμε αυτά τα ερωτήματα, να μου τα στείλετε και εμένα, να τα ομαδοποιήσουμε για να μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει στον κόσμο δηλαδή, γιατί ο κόσμος έχει τις απορίες. Να αναφερθώ τώρα σε τρία ζητήματα που ο κόσμος ρωτά, έχω μια εμπειρία. Μισό λεπτό. Ειδική αγωγή. Μισό λεπτό. Κρίσιμο θέμα. Μισό λεπτό, θα τα πείτε όλα. Βεβαίως. Αποσπάσεις. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι με τους πάρα πολλούς, εδώ λένε χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες, εκατοντάδες. Είναι περίπου 3.500 εκπαιδευτικοί εκτός αιθούσης. Που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία, σε βουλευτικά και γραφεία. Αλλού, και αλλού. Και αλλού, και αλλού. Και αλλού, ναι, εκτός αιθούσης. Εκτός αιθούσης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πάει στην αίθουσα. Ωραία. Έχετε, μπορείτε να βγάλετε ένα νόμο, ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής, αύριο, που, μια εγκύκλιο τέλος πάντων, που να λέτε δεν υπάρχει κανείς αποσπασμένος, τέλος, όλοι στο σχολείο. Δεν υπάρχει κανείς αποσπασμένος, είναι λάθος. Ένα λεπτό. Διότι μια κατηγορία εκπαιδευτικών είναι αποσπασμένη για δουλειές και διοικητικές στο Υπουργείο και αλλού. Που έχουν σχέση, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Δεν μιλάμε, μιλάμε για τους απ' έξω τώρα. Ναι, δεύτερον, τώρα, η κατεύθυνσή μας είναι ο δραστικός περιορισμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε μη εκπαιδευτικά καθήκοντα. Γιατί δεν κάνετε, ρωτάω εγώ τώρα, αφού έχετε αυτή την πρόθεση και το ξέρετε το θέμα και το λέγατε και ως αντιπολίτευση και σας ενοχλούσε. Μία εγκύκλιο που να λέει όσοι είναι εκτός αιθούσης, εκτός των εξαιρέσεων που βεβαίως είπατε και πρέπει να υπάρχουν σαφώς, όλοι οι υπόλοιποι τέρμα. Τι πάνε να πει, ειδικές κατηγορίες και αυτά. Τέρμα. Αυτό δεν είναι με εγκύκλιο. Να μπούμε στην αίθουσα. Είμαι στη διαδικασία κάθε χρόνο των μεταθέσεων και των αποσπάσεων. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Αυτό, λέω. Αυτό θα το υλοποιήσουμε, όπως σας είπα. Δεσμεύεστε για κάτι τέτοιο, κύριε Υπουργέ. Με δραστικό περιορισμό, από φέτος. Καθαρά πράγματα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το μάθημα των αρχαίων που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι κόβεται αρχαία, κόβεται κάποια μαθήματα και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτό? Κοιτάξτε, στο γυμνάσιο, μιλάμε για το γυμνάσιο. Τα διαλύματα, μιλάμε για το γυμνάσιο. Ναι. Στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου για παράδειγμα, έχουμε 3 ώρες διδασκαλία των αρχαίων από το κείμενο, αρχαία-αρχαία δηλαδή, και μόνο 2 ώρες διδασκαλία της Νέας Ελληνικής. Το βρίσκεται λογικό εσείς αυτό? Το εκπαιδευτικό, το ΙΕΠ, που είναι αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μου ορθώς είπε δεν είναι λογικό. Άρα λέμε να αυξήσουμε 3 ώρες τα νέα ελληνικά και να μειώσουμε στις 2 ώρες τα αρχαία ελληνικά. Φέτος. Ανάλογες μικρές παρεμβάσεις κάναμε στο σύνολο του γυμνασίου και αυτό βγάζει έναν αριθμό ωρών την εβδομάδα 32 αντί για 35. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο ζήτημα τώρα που είναι πολύ ουσιαστικό. Θέλουμε να διδάσκονται από το πρωτότυπο τα αρχαία στο γυμνάσιο, προσοχή, όχι στο λύκειο, στο γυμνάσιο. Αυτό είναι θέμα ενός διαλόγου που πρέπει να γίνει στην κοινωνία μας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους επιστήμονες, καμία αντίθεση. Περισσότερο επιστημονικές προσεγγίσεις είναι αυτές και θα πρέπει και να είναι και τεκμηριωμένες και παιδαγωγικές. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το ζήτημα αυτό έχει σφραγίσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 20ου αιώνα στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο το 64 με την μεταρρύθμιση Παπανδρέου Παπανούτσου, είναι και το 76. 1976 με τη μεταρρύθμιση Γεωργίου Ράλη, με τη βοήθεια και του Παπανούτσου, που είπαμε στο γυμνάσιο να μαθαίνουν τα παιδιά από μεταφράσεις το νόημα των αρχαίων κειμένων. Αυτός είναι ο πλούτος ο μεγάλος, το νόημα, όχι ο φορμαλισμός. Και στο γυμνάσιο, στο λύκειο, θα δούμε το θέμα της διασκέδασης από τα αρχαία. Εδώ με ρωτάνε εάν προτίθεστε να καταργήσετε, πες το πάλι Γρηγόρη, το τμήμα ένταξης των, με μαθησιακές δυσκολίες. Απαντώ. Ναι, γι' αυτό. Σωστή ερώτηση. Όχι μόνο δεν καταργούμε τα τμήματα ένταξης, αλλά ιδρύουμε νέα τμήματα ένταξης φέτος μετά από 10 χρόνια. Το ξαναλέω. Όχι μόνο δεν καταργούμε τα τμήματα ένταξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ναι, αλλά ιδρύουμε και νέα τμήματα ένταξης για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Ναι. Το τονίζω, το ακούει ο κόσμος. Δεύτερον. Ναι. Η ειδική αγωγή πρέπει να λειτουργήσει, αυτή είναι η κατεύθυνση, δεν μπορεί να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα, αλλά αυτά τα μέτρα που παίρνουμε, με το μοντέλο της συμπεριληπτικής διδασκαλίας. Όχι τα παιδιά που έχουν προβλήματα μαθησιακά, τα ξεχωρίζουμε και τα πετάμε απ' έξω. Θα είναι μέσα στην τάξη, θα υπάρχει διαφοροποιημένη διδασκαλία από το δάσκαλο ή και βοήθεια από άλλο δάσκαλο και θα εντάσσονται τα παιδιά αρμονικά στο σύνολο. Οι βαριές περιπτώσεις, θα μου πείτε, σε εισαγωγικά το βαριές, είναι άλλα σχολεία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για
την εξαίρεση. Μιλάμε για τον κανόνα. Συνεπώς τι λέτε σε αυτό, δεν τα καταργείτε, αλλά θα ανοίξετε νέα... και καινούργια. Βέβαια, και αυτό θα φανεί. Αυτό λέτε τώρα. Υπάρχει και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Μάλιστα. Η κατάργηση του μαθήματος θρησκευτικών για πολλούς είναι κόκκινο πανί. Και ειδικά για την εκκλησία με την οποία δεν έχετε τις καλύτερες σχέσεις. Η κατάργηση είναι και για μένα. Όχι κόκκινο πανί. Είναι αντιεκπαιδευτική αντίληψη η κατάργηση του μαθήματος. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να έχουν αντίληψη για το θρησκευτικό φαινόμενο, για το τι πιστεύουν οι διάφορες θρησκείες και βεβαίως η Ορθοδοξία που οι περισσότερες νεανά πιστεύουν εκεί. Όσοι πιστεύουν, πιστεύουν εκεί. Αυτό είναι σαφές. Είναι ένα γνωστικό αντικείμενο. Έτσι να το δούμε όμως. Όχι ως κατήχηση, ως ομολογιακό μάθημα, ως προσιλητισμό σε εισαγωγικά. Δεν έχει προσιλητισμό η Ορθοδοξία. Ακριβώς. Θα το δούμε ως μάθημα γνώσης. Και εδώ συμφωνούμε με πολλούς θεολόγους και με εκκλησιαστικούς παράγοντες ότι έτσι μπορεί να διδαχθεί το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Πάντως υπάρχουν πολλοί, δυνατόν... πολλοί ιεράρχες που σας κάνουν επιθέσεις. Εντάξει, υπάρχουν. Όπως ο Αμβρόσιος λέει. Κάτι. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα. Ακούστε κάτι. Η Εκκλησία ποτέ εν συνόλο δεν συμφώνησε σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα θέματα των θρησκευτικών. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Επί Υπουργείας κυρίας Γιαννάκου. Και επί τη ευκαιρία να εκφράσω τη συμπάθειά μου για την δοκιμασία που έχει. Της υγείας της. Επί Υπουργείας λοιπόν της κυρίας Γιαννάκου υπήρξε μια αξίωση να συνεχιστεί το καθεστώς της εξομολόγησης στα σχολεία. Η κυρία Γιαννάκου είπε όχι. Φώναζε η ιεραρχία. Καταργήσει την που υπάρχει ανηθικότητα στην κοινωνία μας και δεν θα μπορούν τα παιδιά να βρουν ένα καταφύγιο. Λέει όχι. Άλλο η εξομολόγηση στην εκκλησία, άλλο το μάθημα στο σχολείο. Η εξομολόγηση στην εκκλησία γίνεται, γίνεται στα σχολεία. Γινόταν στα σχολεία, σας λέω. Κακώς, ναι, εντάξει. Ή πηγαίναν εκδρομές ή πηγαίναν στα σχολεία. Δεύτερον θέμα. Να το ολοκληρώσετε για να πάμε ιδιαίτερα. Βεβαίως. Επί κυβερνήσεως Πασόκ, όταν ήταν να φτιαχτούν, να εγκριθούν τα νέα βιβλία θρησκευτικών. Φώναζε η εκκλησία, σύσσωμη, τα βιβλία αυτά. Απάντησε σωστά το Πασόκ. Δικιά μας δουλειά είναι της πολιτείας, τα βιβλία θα εφαρμοστούν. Και εφαρμόστηκαν. Τώρα αλλάζουν. Όχι με απόφαση του Φίλη. Έχουμε 5 χρόνια από την επίσκεψη για Διαμαντοπούλου ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των θρησκευτικών. Πιλωτικό. Τώρα το αξιολογεί το ΙΕΠ και λαμβάνει απόφαση για αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών. Όχι κατάργηση, αλλαγή. Πάντως τα βάλατε και με την Εκκλησία και με την εκκλησιαστική περιουσία. Μπήκατε και σε αυτό το κομμάτι. Όχι, δεν μίλησα καθόλου για αυτό το θέμα. Όχι. Αφού έχετε κάνει δηλώσεις. Ούτε είναι αρμοδιότητά μου η εκκλησιαστική περιουσία. Πάντως θέλετε το διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη που να αλλάζει το καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Θέλετε η εκκλησιαστική περιουσία να περιέλθει στο ταμείο, στο υπερταμείο για την αξιοποίησή της. Αφού ανήκει στην Εκκλησία, πώς θα την πάρει το υπερταμείο. Λέω, υπάρχει άλλο ταμείο. Πώς θα υπάρχει το λεγόμενο εκκλησιαστικό ταϊπέδ. Ναι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Θέλετε να την αφήσετε την εκκλησιαστική περιουσία εκεί που είναι. Μα πώς θα πάρει την περιουσία. Ρωτάω, δεν ξέρω. Ξαναλέω τώρα, να μην μου εντυπώσεις. Δεν θέλω να εντυπωσιάσω. Είναι μια περιουσία που ανήκει σε κάποιους ιδιώτες. Σε εισαγωγικά ιδιώτες. Ναι, στην Εκκλησία προκειμένου. Μοναστήρια, Μητροπόλεις κλπ. Ναι. Αυτό θα γίνει με την αξιοποίηση που θέλουν οι ιδιώτες. Σε εισαγωγικά ιδιώτες. Θέμα μισθοδοσίας των κληρικών όμως μπαίνει. Δεν έχει τέθει στο τραπέζι αυτό το πράγμα. Θα το βάζετε. Θα το ρωτήσουμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις γιατί τώρα μπήκαμε σε βαθιά νερά. Διαφημίσεις.